Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα παρακαλώ και εγώ, επειδή έχουμε αρκετές εικόνες, να είναι μεγαλύτερη διαφάνεια στην οθόνη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εν αρχή είναι πλάκα, λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της νόσου. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συμβάλλουν, όπως είναι γνωστό, στην πλειονότητα των θανάτων παγκοσμίως και θα πρέπει ενδεικτικά να αναφέρουμε, χωρίς να τρομάξουμε, ότι ένας ενήλικας άντρας κουβαλάει σε όλη του τη ζωή 50% πιθανότητα να καταλήξει από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ στη γυναίκα αυτό το ποσοστό κατεβαίνει στο 1/3 μετά την, καθώς τα ιστρογόνα προστατεύουν. Κάποια σημεία κλειδιά, λοιπόν, στα χαρακτηριστικά της αθυρωματικής πλάκας είναι ότι αυτή φυσικά προέρχεται από λιπόδη κύτταρα. Κατόπιν συμβαίνει η πάχυση του εσωχητώνα από την άθρηση των λιποδών κυττάρων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η απόπτωση των μυϊκών και των λίων μυϊκών κυττάρων και των λιποδών κυττάρων από ένα μακροφάγα που οδηγούν σε νεκροτικούς πυρήνες. Και σημαντικά χαρακτηριστικά, δυσμενή χαρακτηριστικά που μας προδικάζουν την επιταχυνόμενη εξέλιξη μιας υψηλού ρίσκου αθυρωματικής πλάκας, είναι η ενδαγκιακή αιμορραγία στην πλάκα και καθώς το πάχος της αθυρωματικής κάψας. Και φυσικά η αιτιολογία και το Holy Grail όλης της επεμβατικής καρδιολογίας για τα στεφανιαία σύνδρομα είναι τα τρία σημαντικά σημεία που έχουμε δει από τις μελέτες της Βιρμάνη: η ρήξη της πλακός, η διάβρωση της πλάκας, καθώς και το ασβεστοποιημένα οζίδια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον νεότερο ορισμό πια για την αθυρωματική νόσο. Είναι η εξέλιξη του ορισμού καταστάρι που είχαμε 6 στάδια. Εδώ είναι από τη Βιρμάνη, από τα παθολογικά παρασκευάσματα. Μπορούμε να δούμε ότι ο αρχικός είναι η πάχυση του εσωχητώνα με αρκετά λία μυϊκά κύτταρα και λιπόδη κύτταρα χωρίς κάτι άλλο να συμβαίνει. Αυτά στα πρώιμα στάδια της ζωής μας. Κατόπιν έχουμε το ξάνθωμα του εσωχητώνα. Από εκεί αρχίζουν και αθρίζονται τα αφρόδη λιπόδη κύτταρα, χωρίς όμως να έχουμε νεκροτικό πυρήνα, χωρίς να έχουμε κάψα στον λιπόδη πυρήνα. Κατόπιν έχουμε την πάχυση, το pathologic intimal thickening, το PIT το περίφημο, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει η στένωση λόγω των λιπιδίων. Εδώ στη φάση αυτή έχουμε και το θετικό remodeling που προσπαθεί να κάνει το αγκείο για να κάνει την κόπεσέ, την ελάττωση του αυλού του. Και το τέταρτο στάδιο της αθυρωμάτωσης που είναι το ίνοδο αθύρωμα. Εδώ τώρα έχουμε εξέλιξη της πλακός και στα πρώιμα στάδια της πρώιμης νέκρωσης όπως και στις όψιμες, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μία κάψα στην πλάκα, αλλά δεν έχουμε εδώ ακόμα σημεία θρόμβωσης. Το περίφημο TICFA, το Think Up φιμπροαθύρωμα, όπως περιγράφηκε από τη Βιρμάνη, είναι ουσιαστικά ένας πρικάρσορας υψηλού κινδύνου πλακών και τα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει ένδυα λίων μυϊκών κυττάρων, έχει έναν μεγάλο νεκροτικό πυρήνα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο από 10% της πλακός και φυσικά έχουμε απουσία θρόμβωσης. Και οι τρεις εκφάνσεις λοιπόν της υψηλού κινδύνου πλάκας, η ρήξη της πλακός, η διάβρωση της πλακός καθώς και τα ασβεστοποιημένα οζίδια, αυτά όλα μπορούν να οδηγήσουν σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Καθώς μας αρέσουν οι αριθμοί, λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος οφείλεται κυρίως στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα σε ένα ποσοστό 50-75%, ενώ σε ένα ποσοστό 25-50% στην σταθερή στεφανιαία νόσο. Η ρήξη της πλακός είναι το πιο σημαντικό έβριμα στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και δίστα στέμη, αλλά ενδιαφέρον, όπως βλέπετε στις στεφανιογραφίες στα δεξιά σας, όπως βλέπετε, έχουμε πολλές αθυρωματικές πλάκες στο αγκιακό δέντρο στο στεφανιαίο και με προεξάρχοντα τον πρόσθετο κατεόντα κλάδο του, όπου μπορούμε να βρούμε σε ένα ποσοστό 43% πλάκες δίκην μορφής TICFA, λιγότερο στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία και ακόμα λιγότερο στην περισπόμενη. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι όταν αλλάζει το pattern του οξέου στεφανιαίου συνδρόμου, έχουμε δει με τα OCT κυρίως ευρήματα, ότι οι πλάκες στο non-stemmy έχουν κυρίως διάβρωση πια και όχι ρήξη της πλάκας. Η ρήξη της πλάκας είναι σημαντικότερο στα stemmy εμφράγματα. Εδώ λοιπόν είναι ένας ασθενής που είχα την τύχη να θεραπεύσω εγώ και να διερευνήσω εγώ, καθώς ήμουν και στο ίδιο κέντρο με τον Χρυσάφη που μίλησε πριν. Είναι ένας νέος άνθρωπος 36 χρονών που είχε έρθει με ανασπάσεις. Μόλις έγινε εισαγωγή, μόλις προσήλθε στα επίγοντα και έγινε η πρώτη αντιμετώπιση του, οι ανασπάσεις πέσανε σε 5 λεπτά. Καθώς λοιπόν ήταν ήρεμος, εν έτη 2003 γινόταν αξονική στεφανιογραφία για rule out στα επίγοντα και από τον 16 το μόνο αξονικό multi-slice CT scan είδαμε μία πλάκα στο εγγύς τμήμα του LED, η οποία είχε και θετικό remodeling.
Υποβλήθηκε λοιπόν σε στεφανιογραφία και βλέπετε εδώ ένα σημείο που έχουμε και λίγο κατακράτηση σχεστικού ίσως στο εγγύς κομμάτι του LED. Υποβλήθηκε σε 4D, σε ένα TomTech Surgical View με το IVUS και μπορείτε να εκτιμήσετε εδώ ανάμεσα στα βέλη ή αλλιώς μεταξύ 12ης και 3ης ώρας μία πλάκα που δεν προκαλεί ελάττωση του αυλού, αλλά έχει υποστεί ρήξη. Αυτός λοιπόν ο ασθενής, όπως είπε πριν και ο Χρυσάφης, αλλά διαφωνώ εγώ με το σχόλιο που έκανες για τη ρήξη πλάκας, τότε του βάλαμε stent. Εγώ πιθανολογώ ότι ναι, τη 2019 αν έκανα στεφανιογραφία σε αυτόν τον ασθενή, βέβαια δεν θα τον είχα κάνει σε οξία φάση, πιθανό να μην έβαζα στεν τώρα και θα δείτε τι εννοώ ακολούθως. Έχουμε λοιπόν τις μείζονες απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε τώρα τρεχόντως στα εργαστήριά μας. Οι πιο κλασικές είναι το IVUS, το VH IVUS, αυτό και που χρησιμοποιεί δηλαδή εικονική ιστολογία, καθώς και το SCT. Η κάθε μία έχει τα υπέρ και τα κατά της, όπως ανέλησε πριν ο Χρυσάφης. Επιτρέψτε με εδώ να πω ότι το IVUS, καθώς μας δίνει πληροφορίες για plaque burden, για το μέγεθος της πλάκας, για το θετικό remodeling, για νεκρωτικό πυρήνα, αλλά και ελάχιστα ίσως για το TICFA, είναι πολύ πιο χρήσιμο σε μένα, γιατί έτσι έχω μάθει να δουλεύω, στο να κάνω την πράξη της αγκιοπλαστικής, ενώ θεωρώ το OCT, καθώς έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ευκρίνεια, μας βοηθάει να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά πλακών στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, καθώς εκεί, όπως βλέπετε, έχει υπερτερεί σημαντικά έναντι του IVUS. Ας μην όμως επεκτείνουμε σε αυτό. Μία landmark ανάλυση που χρησιμοποίησε το VH IVUS, μας είπε το 2011, η πρόσπεκτη η μελέτη είναι αυτή με 737 περίπου ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ότι το μέγεθος της πλάκας, η ύπαρξη TICFA στην απεικόνιση, μέσω του VH όμως όχι με OCT και η ελάχιστη ενδαυλική διάμετρος, αποτελούσαν δυσμενείς παράγοντες για events του ασθενούς στο μέλλον. Και μάλιστα αυτοί οι παράγοντες, όταν ήταν και οι τρεις παρόντες, όπως βλέπετε, αυξανόταν ο κίνδυνος κατά πολύ. Το ενδιαφέρον όμως είναι με αυτή την, η οποία ήταν και randomized μελέτη, το ενδιαφέρον είναι ότι σε μια παρακολούθηση 3,5 περίπου ετών είχαμε μόλις 6 εμφράγματα. Αυτό σημαίνει per patient κάτω από μισό το 100 σε 3 χρόνια ανά έτος και per lesion, γιατί ήταν περίπου 1.600 αθυρωματικές πλάκες σε όλο το στεφανιαίο δίκτυο που μελετήθηκαν. Το ποσοστό που προκαλεί η πλάκα έμφραγμα και πιθανώς ευνίδιο θάνατο ήταν 0,06% ανά έτος. Εδώ λοιπόν σχολιάζω ότι πιθανόν εκείνο τον ασθενή να μην το θεράπευα. Αυτή η ασθενής, μία μελέτη από τον Κούμπο που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο OCT, είναι τεράστιο όνομα στο OCT παγκοσμίως. Εδώ είναι πάλι ασθενής με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, είναι 99 ασθενείς που είχαν βρεθεί 20 TICFA, δηλαδή αθυρωματικές πλάκες με διάμετρο κάτω από 65 μάικρο στο OCT και στην παρακολούθησή τους το ένα χρόνο, αυτοί οι 99 ασθενείς, κανένας δεν είχε κάποιο επεισόδιο και επίσης από τα 20 TICFA, τα 15 παχύνθηκε δηλαδή η κάψα, κάτι το οποίο πιθανόν δρά προστατευτικά στα μελλοντικά συμβάντα. Εδώ βλέπετε μία εικόνα IVUS από το προσωπικό μου αρχείο. Είναι δηλαδή οι σιωπηλές ρήξεις που γίνονται και δεν προκαλούν κλινικά συμβάντα. Εκείνο όμως που προκαλούν είναι αυτό το layer, το multi-layer appearances, δηλαδή τα πολλαπλά στρώματα όπως βλέπετε. Το άσπρο είναι το ασβέστιο. Αυτός ο ασθενής έχει υποστεί 2-3 πιθανόν σιωπηλές ρήξεις και αυτό ουσιαστικά μελλοντικά θα κάνει build-up την αθερωματική πλάκα και αυτός ο ασθενής πιθανόν στο μέλλον να μην κάνει κάποιο επεισόδιο ή να εμφανιστεί με σταθερή στη θάγχη. Εδώ λοιπόν μπορείτε να εκτιμήσετε ότι είναι παναγκιοπάθεια, όπως είπαμε, η θερωματική πλάκα στα στεφανιαία αγγεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο αριθμός των πλακών είναι μεγαλύτερος όταν η στενώσεις είναι μικρότερος, καθώς επίσης και τα TICFA. Αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι οι υψηλού ρίσκου πλάκες, όπως και επίσης εκείνες που έχουν τη σχετική επικινδυνότητα για να προκαλέσουν μείζον καρδιακό συμβάν, αυτές έχουν ένα κλάστερ όταν οι στενώσεις αυξάνονται. Όταν οι στενώσεις λοιπόν είναι πάνω από 70, 80 και 90%. Έχουμε πάψει λοιπόν να μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό για ευάλωτη αθυρωματική πλάκα. Προσπαθούμε να διαστρωματώσουμε τον κίνδυνο συνολικά σε έναν ασθενή, κατανοώντας και με την απεικόνιση και τον ισχυμικό κίνδυνο που κουβαλάει, αλλά και με άλλα κριτήρια τον αιμορραγικό κίνδυνο και ό,τι άλλο μπορεί να εκτιμήσουμε αυτόν τον ασθενή. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι το Multi-Slice CT Scan, το οποίο αυτό η θεωρία του μας λέει ότι μπορούμε κάλλιστα να εκτιμήσουμε το μέγεθος της αθυρωματικής πλάκας, ανέμακτα μάλιστα, να εκτιμήσουμε αν έχει αποφρακτική ή μη νόσο και να δούμε σε μερικές περιπτώσεις και τις σύστες της πλάκας.
Εδώ μπορείτε να εκτιμήσετε αυτά που είπαμε πριν σε αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε λοιπόν στις πάνω εικόνες τη σύσταση της πλάκας που μπορούμε να δούμε αν είναι ασβεστοποιημένη ή όχι. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μερικώς ασβεστοποιημένη, αν δεν καταλαμβάνει όλο τον αυλό κυκλοτερός στην εγκάρσια διατομή. Οι υψηλού κινδύνου πλάκες, αναφέρομαι, είναι αυτές που έχουν χαμηλή πυκνότητα, συγγνώμη, και αυτή είναι κάτω από 30 μονάδες Hounsfield Units. Μπορούμε επίσης να δούμε το σπότι, την τοπική ασβέστωση του αγγείου, το οποίο ενδεικτικά αυτό έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υψηλού ρίσκου πλάκα για να προκαλέσει καρδιακά συμβάντα. Και φυσικά μπορούμε να δούμε και το περίφημο napkin ring sign, αν και είναι το υποδεέστερο από το remodeling και από την σύσταση της πλάκας. Είναι δηλαδή, όπως βλέπετε στην κάτω εικόνα, υπάρχει μια αυξημένη πυκνότητα που περικλείει την ελαττωμένη πυκνότητα στην εγκάρσια διατομή του αγγείου και λέγεται napkin ring, γιατί είναι όπως τυλίγουμε, ας πούμε, τη χαρτοπετσέτα με εκείνο το δαχτυλίδι όταν κάνουμε καλά τραπέζια. Οπότε. Λοιπόν, εδώ είναι μια μελέτη με ασθενείς που είχαν διερευνηθεί για ένα προκάρδιο άλγος, δηλαδή ασθενείς που βλέπουμε καθημερινά στην κλινική πράξη, γιατρέ, περπατάω, πονάει το στήθος μου, άτυπα, τυπικά ενοχλήματα. Εκείνο που μπορείτε να εκτιμήσετε είναι ότι η αξονική έδειξε ότι έχουν αυξημένο μέις αυτοί που έχουν αποφρακτική νόσο και υψηλού ρίσκου πλάκες. Είπαμε, υψηλού ρίσκου είναι χαμηλή πυκνότητα, θετικό remodeling και το spotty calcification. Κυρίως όμως κρατήστε το remodeling και τη χαμηλή πυκνότητα. Το ενδιαφέρον που έδειξε αυτή η μελέτη είναι ότι οι ασθενείς που δεν είχαν αποφρακτική νόσο αλλά είχαν υψηλού κινδύνου πλάκες είχαν το ίδιο MACE με τους ασθενείς που είχαν αποφρακτική νόσο αλλά χωρίς να έχουν υψηλό ρίσκο. Αυτό δηλαδή μας λέει ότι όταν υπάρχει εκτεταμένη αθυρωματική νόσο στο εφανιαίο δίκτυο, η πιθανότητα να κάνει κάποιο συμβάν, ειδικά αν δεν προσέχει στο μέλλον, αν δεν κάνει πρόληψη, είναι αυξημένη. Το ίδιο μας λέει και αυτός ο πίνακας, καθώς διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα να υποστείς κάποιο σημαντικό καρδιακό συμβάν στο μέλλον αυξάνεται όταν προσθεθεί η έκταση της στεφανιαίας νόσου στο μοντέλο. Είναι γνωστό ότι όσο πιο εκτεταμένη νόσος, τόσο, αυτά όλα είναι μελέτες με έμεση τύπου θα σας δείξω, όσο πιο εκτεταμένη νόσος, τόσο πιο μεγάλο το MACE. Φυσικά, όσο πιο πρόξιμα είναι η στένωση, επίσης τόσο πιο μεγάλο το MACE. Και εδώ πάλι από την πρόμηστη μελέτη, αυτή ήταν μια μελέτη με 4.500 ασθενείς με σταθερή στιθάνχη, όπως είπαμε. Εάν δείτε, τα MACE είναι λίγο χαμηλά και αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα στις μελέτες αυτές, παρά το γεγονός ότι έχουν χιλιάδες ασθενείς. Αυτή είναι στην Βόρειο και στην Νότια Αμερική μελέτη. Μπορείτε να δείτε ότι οι πλάκες που είχαν υψηλού ρίσκου χαρακτηριστικά, δηλαδή τη χαμηλή πυκνότητα, το positive remodeling και το napkin ring sign, είχαν αυξημένο MACE. Αυτό όμως όταν κατηγοριοποιήθηκαν οι ασθενείς, καθώς τα συμβάντα ήταν χαμηλά, δεν έδειξε κάποια ουσιαστική διαφορά. Αλλά στο συνολικό πληθυσμό, όταν εκτιμήσουμε κάποιον και δούμε ότι έχει υψηλό κινδύνο χαρακτηριστικά η αθυρωματική νόσος, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την πρόληψη. Εδώ επίσης μια landmark ανάλυση που για πολλά χρόνια νομίζω θα βλέπουμε μεταναλύσεις είναι η Scott Heart Trial που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 4.200 περίπου ασθενείς με σταθερό πόνο, οι οποίοι αυτοί έγιναν ένα προς ένα randomization, είτε να κάνουν την κλασική διερεύνηση, είτε να κάνουν όμως MSCT. Το αποτέλεσμα της έδειξε ότι η χρήση της MSCT δεν αύξησε τις στεφανιές αγγιογραφίες, ούτε αύξησε τις επανεματώσεις. Εκείνο όμως που έδειξε για πρώτη φορά η μελέτη αυτή ήταν ότι είχε διαφορά στη θνητότητα και στο έμφραγμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σκληρά λοιπόν καταληκτικά σημεία και ο λόγος που ήταν αυτός ήταν, παρά τον πρώτο χρόνο που βλέπετε ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε MSCT κάναν περισσότερες στεφανιογραφίες και είχαν έτσι αυξημένες αγκιοπλαστικές, μετά οι ασθενείς που είχαν κάνει την κλασική οδό, αυτοί είχαν περισσότερο MACE. Αυτό έγινε γιατί οι ασθενείς που κάνανε MSCT είχαν πιο εντατική πρόληψη. Εδώ επίσης στην πενταετία με το υψηλού χαρακτηριστικά κινδύνου πλάκες που είπαμε, βλέπουμε ότι όσες πλάκες έχουν τα χαρακτηριστικά για να προκαλέσουν συμβάντα, το MACE είναι αυξημένο, ειδικά όταν συνδυάζονται και με αποφρακτική νόσο. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι αυτό συνδυάζεται και με άλλες μελέτες. Ο δείκτης σκόρ ασβεστίου, το περίφημο Άγκατστον σκόρ, που βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, ανέμακτα, με ελάχιστη ακτινοβολία και με μηδέν σκιαστικό, αυτό έδειξε ότι είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για MACE στο μέλλον. Και οι κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν είναι καθόλου ασβέστιο στα στεφανιαία αγγεία 0, από 1 σε 100, από 100 σε 400 και πάνω από 400 θεωρείται σοβαρού βαθμού η αθυρωματική νόσος που υπάρχει στον ασθενή. Η δύναμη του 0 λοιπόν έχει πολλά editorials και πολλά papers στο PubMed, αν ψάξετε. Εδώ είναι 45.000 περίπου ασθενείς στην Αμερική
και βλέπετε ότι η πάνω ουσιαστικά γραμμή που και στα τέσσερα γραφήματα είναι ασθενείς που έχουν 0 σκορ. Το ενδιαφέρον για μένα είναι η δεξιά κάτω διαφάνεια που δείχνει ότι ο ασθενής που έχει περισσότερους από 2 προδιαθεσικούς παράγοντες αλλά έχει 0 ασβέστιο, δεν έχει μέση στο μέλλον, δηλαδή το 0 σε ασθενείς ασυμπτωματικούς, επαναλαμβάνω, ή ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου, ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι την επόμενη δεκαετία ο κίνδυνος για στεφανιαία επεισόδια είναι χαμηλός. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω αυτή το calcium score, το έχουμε υιοθετήσει με την ομάδα μου στο Διαβαλκανικό και μάλιστα αυτός ο ασθενής που σας παρουσιάζω είναι κουμπάρος μου, γιατί το δείχνω, 51 χρονών, ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα, καπνιστής, οδοντίατρος, ο πατέρας του τον έχασε 60 χρονών από στεφανιαία νόσο. Όπως βλέπετε, έχει 220 χοληστερίνη, 42 HDL, μία πίεση χωρίς φάρμακα. Εάν κάνουμε το κλασικό σκορ, δηλαδή με το risk stratification, ο κίνδυνος που έχει είναι 13,1%. Η ύπαρξη όμως ασβεστίου σε σημαντική ποσότητα στα αγγεία του, τον ανεβάζει τον κίνδυνο του από 13,1% σε 21,6%, πάρα πολύ ψηλό. Ο ίδιος ασθενής αυτός είναι ο κουμπάρος μου, έτσι. Είναι ασυμπτωματικός, δεν το έκανα τίποτα, αλλά 10 χρόνια προσπαθούσα να το κόψω το τσιγάρο και το έκοψε την επόμενη μέρα μόλις το έδειξε αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, εάν είχε 0, βλέπετε λοιπόν το power of 0, ο δείκτης κινδύνου, ο δεκαετής κίνδυνος από 13,1% έπεφτε στο 5%. Πάρα πολύ σημαντικό, εάν σκεφτείτε ότι πάρα πολλούς ασθενείς όταν τους δίνουμε την οδηγία ότι ξέρετε πρέπει να πάρουν στατίνη, διαβάζουν καλώς και στο ίντερνετ, όχι εγώ δεν θέλω να πάρω στατίνη και να ξέρετε ότι χρησιμοποιώντας το δίκτυο ασβεστίου απλά και μόνο μπορεί να ελαττωθεί στους ενδιάμεσου κινδύνου ασθενείς η χρήση της στατίνης κατά 40 με 50% λένε οι μελέτες. Το ασβέστιο όπως βλέπετε εδώ συμβαδίζει με την πολυπλοκότητα της στένωσης, δηλαδή όσο περισσότερο ασβέστιο έχει μια πλάκα τόσο πιο σύμπλοκη είναι η στένωση. Και φυσικά η αθυρωματική νόσος είναι παναγκαιοπάθεια, οπότε πρέπει να σκρινάρουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να τους κατηγοριοποιούμε σε ομάδες υψηλού ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου. Η αρνητική προγνωστική σημασία λοιπόν του δίκτυα ασβεστίου είναι πάρα πολύ ψηλή. Η θετική προγνωστική σημασία, όπως είδατε, ακόμα και με άιβος, ακόμα και το ασβέστιο, είναι χαμηλή. Ευελπιστούμε, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα να διακρίνουμε λειτουργικά χαρακτηριστικά της πλάκας. Δηλαδή, φλεγμονή, shear stress. Αυτά είναι λοιπόν κάποιες υβριδικές τεχνικές που οι περισσότερες είναι στο κλινικό πεδίο και περιμένουμε ίσως να έχουμε κάποια περισσότερη πληροφορία για αυτούς τους ασθενείς. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι από το απότερο μέλλον, είναι εικόνες που υπάρχουν πια σε εργαστήρια ανά τον κόσμο με την υβριδική απεικόνηση. Και όπως σας είπα, ένα μεγάλο πουλ ασθενών είναι δηλαδή ενδιάμεσο κινδύνο ασθενής. Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, υπολογίζοντας τα risk score, τους δίνουμε κάποιες οδηγίες για ένα healthy lifestyle που είναι και της μόδας, αλλά χρησιμοποιώντας ειδικά το δίκτυο ασβεστίου, εκεί νομίζω μπορούμε πάρα πολύ αξιόπιστα να του πούμε ότι ξέρεις πρέπει να πάρεις ασπιρίνη ή στατίνη αν ο δείκτης είναι ψηλός ή πρέπει ή μπορείς να μην πάρεις στατίνη για να σε παρακολουθήσουμε. Ασθενείς ασυμπτωματικοί μένουν εδώ. Εάν όμως ο δείκτης του ασβεστίου είναι πάρα πολύ ψηλός, τότε προχωρούμε ίσως και σε κάποια λειτουργική δοκιμασία, είτε stress echo, είτε τεστ κόπωσης, είτε σπιθυρογράφημα. Υπάρχουν και έτσι εξωτικές τεχνικές όπως το PET-CT, δεν ξέρω αν θα μπορούμε ποτέ να δούμε στην Ελλάδα. Και φυσικά διαστρωματώνοντας τον κίνδυνο σωστά, οδηγούμε τον ασθενή στο εργαστήριο για να δούμε αν θα ωφεληθεί με αγκιοπλαστική bypass. Όπως βλέπετε και από το βέλος πάνω, το πουλ των ασθενών είναι τεράστιο στην αρχή. Οπότε εκεί πρέπει να εστιάσουμε για την πρόληψη, για να ελαττώσουμε τη μάστιγα του αιώνα μας, τη στεφανιαία νόσου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η ρήξη της πλάκας και οι διαβρώσεις ευθύνονται για τα περισσότερα από το ξέωια στεφανιαία σύνδρομα. Το γεγονός η συχνότητα της υποκλινικής ρήξης της πλάκας έχει υποεκτιμηθεί πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και έτσι τη δεκαετία του 2000 που λέγαμε η ευάλωτη αθερωματική πλάκα να την ανακαλύψουμε, αυτό είναι λίγο ουτοπικό αυτή τη στιγμή. Οι ασθενείς που έχουν υψηλού βαθμού στένωση είναι αυτοί οι ασθενείς ευτυχώς που κινδυνεύουν περισσότερο. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν υπάρχει εκτεταμένη αθερωματική νόσο στα στεφανιαία αγγεία, ο κίνδυνος είναι αυξημένος και πρέπει να κάνουμε πρόληψη πολύ εντατική στους ασθενείς αυτούς. Και την δύναμη του 0, όπως σας είπα, το αφήνω τελευταίο. Όταν η μέτρηση του ασβεστίου, ένα απλό άγκατστον σκορ, είναι 0, αυτό πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μας ελαττώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση, στο χρόνο σας και σχόλια από τον Συμπρόεδρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Ένα σχόλιο λίγο για τον ασθενή του 3 που είχατε δει τότε. Είπατε ότι δεν θα κάνατε αυτό που κάνατε τότε. Τι ακριβώς θα κάνατε? Έρχεται στο ασθενοφόρο, έχει ανασπάσει στο πρόσθετο τοίχωμα, πέφτουν οι ανασπάσεις. Την περασμένη εβδομάδα. Σας μετά... είπε καταρχήν εμένα στο διαβαλκανικό, κύριε Πρόεδρε, θα έρθει ίσως 3-4 μέρες μετά από ένα μινόκα, μετά από ένα έφραγμα. Έχω έναν τέτοιο ασθενή που έκανε τροπονίνη, έκανε non-stemi με πόνο. Του κάνω στεφανιογραφία λοιπόν την περασμένη εβδομάδα. Και τα αγγεία του είναι φυσιολογικά, δεν είδα. Δεν έχω την πολυτέλεια δυστυχώς να του κάνω OCT. Εντάξει. Αλλά ξέροντας ότι το ποσοστό πραγματικά, γιατί είναι ασθενής με οξέο στεφανιαίο σύνδρομο, ξέροντας λοιπόν ότι το ποσοστό ανά έτος που μπορεί να πάθει καρδιακό επεισόδιο είναι 0,5%, εγώ πάρα πολύ απλά λοιπόν μπορώ να του εφιστήσω την προσοχή. Φυσικά θα του βάλω αγωγή δευτερογενούς πρόληψης και μάλιστα εντατικής. Αλλά έχω πια έτσι λίγο ήσυχη τη συνείδησή μου ότι αυτόν τον ασθενή θα τον αφήσω, θα τον παρακολουθώ. Αυτό εννοώ. Αν βέβαια ήμουν σε ένα εργαστήριο που κάνουμε research και αυτός ο ασθενής που σας έδειξα ήταν 4,5 ώρες στο εργαστήριο. Αυτά που σας έδειξα είναι λίγα. Έκανε παλπογραφία, έκανε ελαστογραφία, έκανε OCT και γι' αυτό είχε δημοσιευτεί τότε και στο Circulation. Έχουμε και ένα paper και με ασθενείς που είχαν μη σημαντικές στενώσεις από τότε. 50 ασθενείς που τους βάλαμε Cypher τότε, ήμασταν και ενθουσιασμένοι με τα Cypher. Τους είχαμε βάλει stent σε μη κριτικές στενώσεις και αυτοί στην τριετία πάνω είχαν MACE κάτω από 3%. Πιθανόν το ίδιο θα ήταν το MACE και χωρίς να τους είχαμε βάλει stent. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κύριος Παπαδόπουλος. Μπορούμε να... Συγχαρητήρια για την ομιλία. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα είναι απεικονιστικό κυρίως, αλλά ένα διάστημα είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια να συσχετιστεί και με παράγοντες φλεγμονώδεις όπως η υψηλής ευαισθησίας CRP. Υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό σε σχέση με τις... Ωραία, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το νεότερο που υπάρχει, Θωμά, είναι ότι ο δείκτης ασβεστίου είναι πιο σημαντικός από τη CRP, σαν πρόληψη σε ασυμπτωματικούς πάντα ασθενείς μιλάω. Ο δείκτης ασβεστίου είναι πιο σημαντικός, μάλλον να το πω πιο ευαίσθητος, όσον αφορά τη CRP, όσον αφορά το τρίπλεξ καροτίδων, το πάχος σε ίντιμα και όσον αφορά και το brachial index που κάποιοι ακόμα το λειτουργούν. Δεν έχουν, όπως είδες, δεν έχουν μπει στα guidelines αυτά, γιατί δεν έχουν δείξει κάτι, πιθανόν γιατί είναι... Πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη μελέτη σε αυτόν τον ασθενή. Ένας τέτοιος ασθενής, εγώ μετήχα στην IBIS στη μελέτη. Ένας ασθενής, νομίζω που του σποσοράριζε τότε και η Novartis που είναι και της μόδας, νομίζω ένας ασθενής κόστιζε περίπου 25.000 ευρώ για να μπει στη μελέτη. Οπότε είναι λίγο μικρό το πουλ των ασθενών. Ακριβές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα έχουμε. Φυσικά διερευνάται αυτό, αλλά ίσως μας δώσει απάντηση το fusion imaging, το υβριδικό imaging. Επειδή όμως τα συμβάντα είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι πραγματικά χαμηλά. Όλοι όσοι εξασκούμε πια την καρδιολογία, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στον ασθενή. Ξέρουμε ότι πρέπει να του πάμε την LDL χαμηλά, να παίρνει τα αντιμοπεταλιακά του για τόσο διάστημα, να εκτιμήσουμε. Έχουμε DAPT score, έχουμε HAS BLED score, δηλαδή πρέπει να είναι και άτυχος, νομίζω, κάποιος ή να μην υπακούει ο ασθενής για να πάθει κάτι. Οπότε με τα CRP και τα λοιπά, εντάξει, είναι καλός δείκτης, είναι fancy δείκτης, αλλά δεν ξέρω, αυτή εμένα είναι η άποψή μου. Όπως δεν περπάτησε όλη η ιστορία αυτή της πλάκας με τα μικρόβια και το μικροβιακό φορτίο. Πολλά λεφτά χαμένα. Ήρθε, ξαναβγήκε και τώρα πάλι έχουν ξαναγίνει κάποιες μελέτες. Αλλάξανε μόνο τα μικρόβια, νομίζω, τα οποία παλεύουν. Τα χλαμίδια που ήταν φύγανε και έχει μπει μια άλλη ομάδα κάποιων περίεργων μικροβίων που λένε ότι μπορεί να είναι, αλλά μάλλον δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.